Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ένα οδηγητικό vlog, το οποίο νομίζω πως θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα θα μου πεις ό,τι βίντεο κάνεις, λες νομίζω θα μας φανεί χρήσιμο, νομίζω θα είναι χρήσιμο για όλους. Εάν δεν τα θεωρούσα χρήσιμα, δεν θα τα έκανα. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή, για πατήστε το κουμπάκι για εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις και αν σας αρέσουν τα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα ή μέσω μηνυμάτων, ούτως ώστε να μεγαλώσει η παρέα μας εδώ στο YouTube, να είναι το κανάλι μας βιώσιμο και να συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τέτοια χρήσιμα βίντεο. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ο ασπρόμαυρος τρόπος σκέψης. Και έπρεπε να φορέσω άσπρη μπλούζα, εφόσον είναι σχεδόν μαύρη ζακέτα, έπρεπε να φορέσω άσπρη μπλούζα, αλλά έχουμε εδώ ένα ασπρόμαυρο σκυλί, το Λάκι, ο οποίος έχει άσπρο, μαύρο τρίχωμα και άσπρο μπροστά, άρα πώς να μην είσαι σαν το Λάκι, πώς να μην έχεις ασπρόμαυρο τρόπο σκέψης. Τι είναι ο ασπρόμαυρος τρόπος σκέψης? Είναι όλα ή καλά ή κακά. Πολύ συχνά διαβάζω και σε email, διαβάζω και σε σχόλια κάτω από το βίντεο, όλοι οι άνδρες είναι έτσι. Όλοι οι άνδρες είναι μαλάκες, για παράδειγμα. Ή δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα. Ή δεν υπάρχει φιλία στις μέρες μας. Όλοι είναι νάρκισοι. Όλοι θέλουν το κακό μας. Και λοιπά και λοιπά. Υπάρχει ένας βασικός λόγος που ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί με αυτό το μονοδιάστατο, δυσδιάστατο τρόπο βασικά, καλό ή κακό. Όταν βρισκόμαστε σε κίνδυνο, όταν απειλείται η επιβίωσή μας, τότε ο εγκέφαλος μας μπαίνει σε λειτουργία άμυνας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη θεωρία φυγής ή πάλης, fight or flight theory. Και όσον αφορά στα πιο πρόσφατα και τα πιο σύγχρονα διδάγματά μας, βιώματά μας ή θέματα τα οποία διερευνούμε εδώ στο κανάλι, έχουμε μιλήσει για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπου είναι μία διαταραχή από την οποία υποφέρουν τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε περιβάλλον μη ασφαλές, σε τοξικό περιβάλλον, σε περιβάλλον κακοποιητικό, που για να μπορέσουν να επιβιώσουν πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα από τα 4F, ένα από τους 4 συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, τα οποία είναι fight, flight, freeze, φων. Υπενθυμίζω εδώ το βιβλίο του Pete Walker, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο εξηγεί και θεωρητικά τι είναι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, αλλά έχει μέσα και πολλές ασκήσεις που βοηθούν τους ανθρώπους που υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες να το διαχειριστούν. Δεν είναι δυστυχώς ακόμη μεταφρασμένο στα ελληνικά. Υπάρχει όμως σίγουρα στα αγγλικά, που είναι η πρώτη γλώσσα, και από ό,τι ξέρω υπάρχει και στα γερμανικά. Μεταφρασμένο. Η αρχική γλώσσα στην οποία γράφτηκε το βιβλίο του Pete Walker, CPTSD, Thriving and Surviving from CPTSD, είναι τα αγγλικά, είναι ένας Αμερικανός ψυχολόγος. Δεν είναι ακαδημαϊκός ο Pete Walker, είναι ψυχοθεραπευτής, ο οποίος με βάση τη δική του πείρα και την εμπειρία του με χιλιάδες θεραπευόμενους του, έχει καταλήξει σε αυτή την καταπληκτική περιγραφή της διαταραχής σύνθετου μετατραυματικού στρες στο εν λόγω βιβλίο του, καθώς και στις ασκήσεις οι οποίες είναι βοηθητικές για να ξεπεράσουμε τα ζητήματα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι αυτό το βιβλίο το ακούω σε audiobook συνήθως όταν περπατώ, ξανά και ξανά. Λοιπόν, οι τέσσερις βασικοί συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας που ενεργοποιούνται όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο είναι το fight, δηλαδή το να παλέψεις, το flight, το να διαφύγεις, το freeze, το να παγώσεις, και το fawn,
που σημαίνει να συρρυκνωθείς ώστε να μην φαίνεσαι. Σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις, αυτών των τεσσάρων συμβιβαστικών μηχανισμών άμυνας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να επιβιώσει το παιδί που βιώνει τραύμα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σταματάει το παιδί ή και ο ενήλωκας μετά που έχει συναισθηματική αναδρομή, σταματάει να σκέφτεται με όλο το εύρος του μυαλού του, σταματάει να σκέφτεται περίπλοκα, σταματάει να κοιτάει όλες τις πιθανότητες που μπορεί να έχουν να κάνουν με ένα περιστατικό το οποίο διαπραγματεύεται, αρχίζει να σκέφτεται μαύρο-άσπρα, αυτό είναι καλό, το κάνω, αυτό είναι κακό, το αποφεύγω. Και είναι σίγουρα ένας μηχανισμός επιβίωσης. Για να επιβιώσω, πρέπει γρήγορα να αποφασίσω αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό που είναι καλό το κάνω, αυτό που είναι κακό δεν το κάνω, φεύγω για να γλιτώσω, παλεύω για να γλιτώσω, παγώνω για να γλιτώσω ή γίνομαι αόρατος, μικρύνομαι για να γλιτώσω. Παγώνω σημαίνει παγώνω και τα συναισθήματα. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και δεν το γνωρίζουν, δεν το συνειδητοποιούν. Εγώ ίδια προσωπικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια το έχω συνειδητοποιήσει. Φυσικά, για να είμαι και δίκαιη και να μην είμαι ασπρόμαυρη, είναι μια πολύ πρόσφατη έννοια η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όπως θα δείτε και στο playlist που έχω φτιάξει με αυτό το θέμα μέσα στο κανάλι, ακόμη δεν έχει μπει στον DSM ως διαφορετική ψυχική διαταραχή, έχει όμως συμπεριληφθεί στην τελευταία έκδοση του ICD. Το ICD είναι το διαγνωστικό εγχειρίδιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για όλες τις διαταραχές και για τις ψυχικές. Το DSM-5 είναι το διαγνωστικό εγχειρίδιο από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία που αφορά μόνο στις ψυχικές διαταραχές. Λοιπόν, το να σκεφτόμαστε άσπρο-μαύρα είναι ένδειξη του ότι ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Δηλαδή, όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τον απόλυτο, ότι όλοι θέλουν το κακό μας, για παράδειγμα, ότι δεν υπάρχουν πλέον φίλοι, ότι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια, ότι όλες οι γυναίκες είναι άπιστες, υπονηρές. Όταν έχουμε αυτές τις πεποιθήσεις, τις εδρεωμένες, οι οποίες είναι καταδικαστικές για έναν άνθρωπο, καταδικαστικές για ένα φίλο, καταδικαστικές για μια κοινωνική ομάδα, ή για μια κατάσταση ή για μια συνθήκη, τότε λειτουργούμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και δεν, οπωσδήποτε, δεν σκεφτόμαστε με όλο το εύρος του μυαλού μας. Άρα, τι κάνουμε? Αυτοσαμποταριζόμαστε και σαμποτάρουμε και τις σχέσεις που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι όλες οι καταστάσεις εκτακτού ανάγκης, δεν είναι όλες οι σχέσεις κακοποιητικές, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κακοποιητικοί, δεν είναι όλοι καλοί, δεν είναι όλοι κακοί. Ένας βασικός διαχωρισμός που είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να κάνουμε για να μην χαθούμε μέσα σε αυτό το κομμάτι της προστασίας από την κακοποίηση είναι να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτογνωσία και ενσυναίσθηση, σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν συνειδητά να γίνουν καλύτεροι, σε ανθρώπους οι οποίοι όταν αντιληφθούν τα λάθη τους ζητάνε συγγνώμη, σε ανθρώπους δηλαδή που καταλαβαίνουν τα λάθη τους και ζητάνε συγγνώμη για αυτά, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μονολυθικοί του στυλ «εγώ είμαι ο σωστός και εσείς είναι λανθασμένοι», ότι πω εγώ αυτό είναι κλπ. Δηλαδή να καταλάβουμε τους ανθρώπους με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, θα τους διαχωρίσουμε και να τους διαχωρίσουμε από τους υπόλοιπους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνθρωποι που
όταν αντιληφθούν τα λάθη τους στενοχωριούνται, όταν στενοχωρήσουν τους άλλους αναλαμβάνουν την ευθύνη, νιώθουν ενσυναίσθηση και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λάθη τους και ανθρώπους και άνθρωποι που προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι. Όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι, ήδη θα γνωρίζετε πώς να κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Γνωρίζετε ήδη τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου ο οποίος έχει παγιωμένο στυλ προσωπικότητας και δεν αλλάζει, που αυτό τον κάνει να είναι ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, που εκεί πρέπει να εφαρμόσουμε το ασπρόμαυρο τρόπο σκέψης, του στυλ «Είμαι πεπισμένος, μου έχει αποδειχτεί μέσα στον χρόνο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νάρκισσος, δεν περιμένω ότι πρόκειται να αλλάξει, δεν δείχνω κατανόηση, δεν μπαίνω στη διαδικασία να θεωρώ ότι μπορώ να τον αλλάξω». Και έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ σε αυτό το κανάλι για το no contact. Το no contact ακόμη και με συγγενείς, ακόμη και με τους γονείς μας, ακόμη και με αδέρφια μας ίσως ή με φίλους τους οποίους θεωρούσαμε καρδιακούς, προκειμένου να προστατευτούμε από την αδιακοπή τοξικότητα. Όμως, ακόμη και όσοι έχουμε φτάσει στο σημείο μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλή προσπάθεια που δίναμε τα εύσημα σε ανθρώπους που δεν άξιζαν τα εύσημα, έχουμε φτάσει στο σημείο να πάμε no contact και να προστατευτούμε από αυτή την τοξικότητα, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να μην εφαρμόσουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης σε όλους τους τομείς της ζωής μας και σε όλους τους ανθρώπους. Χρειάζεται διάκριση. Διάκριση. Δεν θα είμαστε στη μια άκρη του φάσματος, όλοι είναι καλοί, όλοι είναι αθώοι, όλοι θέλουν το καλό μας, όλοι είναι τέλειοι. Ή στην άλλη άκρη του φάσματος της απόλυτης καχυποψίας, όλοι είναι κακοί, όλοι θέλουν το κακό μας, όλοι ψάχνουν ευκαιρία να μας φερθούν άσχημα κλπ. Προσοχή. Προσοχή. Γιατί τι να το κάνεις, άμα έχεις φτάσει στο σημείο που έχεις κόψει κάθε επαφή με ανθρώπους που αποδεδειγμένα υπήρξαν τοξικοί στη ζωή σου, όμως εξακολουθείς να έχεις αυτή την προσέγγιση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, τερμάτισες μία φιλία με έναν άνθρωπο ο οποίος σου είχε αποδείξει μέσα από τις πράξεις του και στη διάρκεια του χρόνου ότι ήταν τοξικός. Χώρισες από μία σύντροφο, από έναν σύντροφο ο οποίος ήταν κακοποιητικός και ναρκισσός. Έχεις αποφασίσει να πάεις low contact ή no contact με τους γονείς σου, οι οποίοι ίσως είναι επικριτικοί, τοξικοί κτλ. Εάν όμως παραμένεις κλεισμένος μέσα στο καβούκι σου και βλέπεις όλους τους ανθρώπους μέσα από ένα ασπρόμαυρο πρίσμα και βλέπεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί και γράφεις γράμματα στη θέκλα στην οποία γράφεις «εγώ κάνω ψυχοθεραπεία και εγώ εξελίσσομαι και εγώ προχωρώ, αλλά οι άνθρωποι γύρω μου δεν το κάνουν». Και οι άνθρωποι γύρω μου είναι καλλιέργητοι, είναι νάρκισσοι, δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα, δεν θα βρω εγώ ποτέ άνθρωπο ή δεν θα βρω καμία κατανόηση στις φιλίες μου ή δεν τα βρίσκω με τίποτα με τα παιδιά μου, δηλαδή έτσι έναν τρόπο σκέψης μονοκόμματο, μαυρό άσπρο, όπως είπα προηγουμένως, ο οποίος βγάζει οποιαδήποτε διαφοροποίηση που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δεν μπορείς να ζήσεις απορρίπτοντας συνεχώς ανθρώπους, διαλύοντας συνεχώς σχέσεις και θεωρώντας ότι έτσι τόσο απλά. Αυτός είναι νάρκισσος, τον κόβουμε από τη ζωή μας. Αυτός δεν είναι, δεν τον κόβουμε από τη ζωή μας. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι να πάρουμε φόρα για να τους βλέπουμε όλους νάρκισσους, να τους βλέπουμε όλους προβληματικούς και να είμαστε συνεχώς σε μία άμυνα. Είναι δύσκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο όταν έχεις μεγαλώσει με ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, όταν έχεις μεγαλώσει δίνοντας υπερβολικές ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν τις αξίζουν, να ισορροπήσεις μετά και να πας στο μέσον
του να δίνεις ευκαιρίες μόνο σε αυτούς που τις αξίζουν και να μην δίνεις σε αυτούς που δεν τις αξίζουν. Συνήθως πάμε στο άλλο άκρο. Δεν δίνουμε σε κανένα ευκαιρία. Ή δίνουμε σε όλους ευκαιρίες ή δεν δίνουμε σε κανέναν ευκαιρία. Και εδώ έρχεται ακριβώς το κομμάτι της ψυχοθεραπείας, το οποίο είναι πολύ βασικό και πολύ χρήσιμο και πολύ σημαντικό. Μιλάμε πολύ συχνά για το τρίπτυχο ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική θεραπεία στην περίπτωση που χρειάζεται. Μέσω της ψυχοθεραπείας θα μπορέσουμε να δουλέψουμε όλα αυτά τα τραύματα τα οποία μας έχουν προκαλέσει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που καλούμαστε να λάβουμε μία απόφαση για μία σχέση μας με έναν άνθρωπο. Δηλαδή κάθε φορά που πρέπει να αποφασίσω αν θα δώσω μια ευκαιρία στο τέρι μου μετά που έχει πράξει ένα λάθος, αν θα δώσω μια ευκαιρία να επανορθώσει για το λάθος του, για το λάθος της και να προσπαθήσουμε μαζί να δούμε πώς θα καλυτερέψουμε τα πράγματα, αν θα καθίσω να ακούσω τον άλλον τι έχει να μου πει ή αν θα είμαι dismissive, δηλαδή αν θα είμαι απόλυτος και δεν ακούω τίποτα, δεν θέλω να ξέρω τίποτα, τελείωσε. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που ακούτε αυτό το βίντεο ίσως βρίσκεστε σε κακοποιητικές σχέσεις και σε σχέσεις με νάρκισσους και είστε σε μια φάση στην οποία δίνετε περισσότερη υπομονή και δείχνετε περισσότερη ανοχή από όσοι θα έπρεπε να δείχνετε. Και μπορεί αυτό το βίντεο να είναι επικίνδυνο για εσάς με την έννοια του Άννα, του είπε και η Θέκλα, να δίνουμε χρόνο στους ανθρώπους να μας μιλήσουν, να δίνουμε χρόνο στους ανθρώπους να τους κατανοήσουμε και να μην βιαζόμαστε να απορρίψουμε τους ανθρώπους. Εάν βρίσκεσαι σε μια σχέση στην οποία και εσύ ο ίδιος δεν νιώθεις ευτυχής, αλλά και γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, οι οποίοι σου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, δεν είναι για σένα αυτό το βίντεο. Για σένα είναι βίντεο ξεπροστιάσματος. Έχουμε το ολόκληρο playlist για το ξεπρόστιασμα. Εσύ πρέπει να δεις τα βίντεο για το ξεπρόστιασμα και γενικότερα να δεις βίντεο για σχέση με νάρκισσο και τέτοια. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις βάλει τη σχέση σου σε μία αλφα τάξη, έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, έχεις ψυχοεκπαιδευτεί, έχεις ψυχοθεραπευτεί και παρόλα αυτά βρίσκεις τον εαυτό σου σε ένα σημείο στο οποίο νιώθεις ότι πω, δεν εμπιστεύομαι κανέναν, πω, κανένας δεν μου φαίνεται να έχει καλές προθέσεις, πω, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ χι. Αν είσαι αυτός που νομίζεις πως τα πράγματα πάνε πολύ χι, τότε πάρε ένα διάλειμμα, κάνε μία στάση και σκέψου. Μήπως είμαι απόλυτος, μήπως σκέφτομαι μαυρό-ασπρά, μήπως είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ενώ δεν υπάρχει εκτακτή ανάγκη. Take your time, πάρε το χρόνο σου, κάνε υπομονή. Και πότε πρέπει να παίρνουμε το χρόνο μας και να κάνουμε υπομονή, πότε, κυρίως στην αρχή μιας γνωριμίας. Αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αυτός ο ασπρόμαυρος τρόπος σκέψης, μας κάνει να μην έχουμε καθόλου υπομονή και να αποφασίζουμε αμέσως ότι αχ, αυτός που έχω γνωρίσει, αυτή που έχω γνωρίσει είναι υπέροχος, καταπληκτικός, εξαιρετικός, θα τον παντρευτώ, θα την παντρευτώ, θα δώσω με τα μούτρα, θα φτιάξω την τέλεια σχέση, τέτοιες μπλε λιλά και φούξια. Οπότε τα δίνω όλα χωρίς καμία αυτοπροστασία ή αυτός που έχω γνωρίσει μου έχει πει το ένα ή το άλλο ή έχω δει, ξέρω εγώ, τη μύτη του τι σχήμα έχει και εγώ αποφασίζω ότι δεν κάνει και είναι κακός και οπότε σταματώ. Στην αρχή μιας νέας γνωριμίας, είτε πρόκειται για γνωριμία που ευελπιστούμε να οδηγήσει σε σχέση ή ευελπιστούμε να οδηγήσει σε φιλία ή ευελπιστούμε να οδηγήσει σε συνεργασία, χρειάζεται να χαμηλώσουμε τους ρυθμούς μας, να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο, ούτως ώστε να σκεφτούμε με σοβαρότητα, με ωριμότητα, με ηρεμία τι στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας και να επιλέξουμε όχι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
Όχι σαν πως και μας τρέχουν ξοπίσω. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ποιες ήταν οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης για έναν πρωτόγονο άνθρωπο? Έτρεχε, ξέρω εγώ, μέσα στη ζούγκλα και τον έτρεχε ξοπίσω ένα λιοντάρι. Εκείνη την ώρα ήταν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν είχε χρόνο να σκεφτεί τα συναισθήματα του λιονταριού και να δείξει ενσυναίσθηση για το πω το καημένο του λιοντάρι τώρα. Ή, ξέρω εγώ, όταν ερχόταν μια άλλη φυλή και έκανε επίθεση στη φυλή σου, δεν έπρεπε να έχεις χρόνο να σκεφτείς πω αυτός ο άλλος πρωτόγονος που πάω να σκοτώσω είναι άνθρωπος και θα στενοχωρεί, θα πονέσει και θα λείψει στους άλλους που είναι μαζί του στη φυλή, πω τον καημένο ας του χαρίσω τη ζωή. Όχι, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες σκέψεις, γιατί θα χάσεις εσύ τη δική σου τη ζωή. Γι' αυτό υπάρχουν οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στον εγκέφαλο, οι μηχανισμοί άμυνας, τα 4F που έλεγε και ο Πιτ Βόλκερ που σας είπα προηγουμένως, τα οποία ενεργοποιούνται όταν μας κυνηγάει και μας τρέχει εξωπίσω το λιοντάρι. Ποιο λιοντάρι σε τρέχει εξωπίσω, κόρη μου, όταν έχεις μπει στο Tinder και έχεις ξεκινήσει τις συνομιλίες και έχεις ξεκαθαρίσει έναν τύπο με τον οποίο συνομιλείς και ίσως έχετε ανταλλάξει και τηλέφωνα και μιλάτε στα μηνύματα, ξέρω εγώ, στο WhatsApp, στο Viber, στο Messenger που μιλάτε και έχετε πάει και για έναν καφέ και συζητάτε για να ξαναπάτε και εσύ πρέπει αμέτη μου χαμέτη εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή να αποφασίσεις αν αυτός είναι ο άντρας της ζωής σου ή όχι. Και πρέπει αμέτη μου χαμέτη να δεις αν σε θέλει, αν το θέλεις, αν θα κάνετε σχέση, γιατί δεν μπορείς στο άγχος, δεν μπορείς να είσαι στην ανασφάλεια. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεις άντρα ή να βρεις γυναίκα. Δεν είναι όλες οι καταστάσεις που εμείς θεωρούμε εκτάκτου ανάγκης, όντως εκτάκτου ανάγκης. Και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη διάκρισή μας γι' αυτό και τη διακριτικότητά μας. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι όταν τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι όταν υπάρξει κακοποίηση. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι όταν δεχόμαστε bullying, mobbing. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας ούτως ώστε να προστατεύσουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και τα παιδιά μας εάν έχουμε και τους ανθρώπους που είναι υπό την προστασία μας. Όμως δεν είναι όλες οι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ο ασπρόμαυρος τρόπος σκέψης δεν βοηθάει. Με τίποτα. Δεν βοηθάει. Να σας λέω ψέματα, δεν βοηθάει. Και γι' αυτό τον λόγο πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους παγιδευμένο σε τέτοιες συνθήκες. Ναι. Έχω διώξει όλους τους τοξικούς από τη ζωή μου, αλλά δεν υπάρχει ένας άνθρωπος της προκοπής να βάλω στη ζωή μου. Δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει το ένα. Δεν υπάρχουν φίλοι. Δεν υπάρχουν φίλοι. Ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε ασπρόμαυρα, έχουμε και το όφελος ότι βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του θύματος, Και είμαστε κρίμα εμείς οι καημένοι που δεν μας αγαπάει κανείς. Δεν με αγαπάει κανείς. Δεν με θέλει κανείς. Και είμαστε κρίμα εμείς οι καημένοι που έχουμε τόσο άσχημη ζωή. Και δικαιούμαστε συμπόνια. Και να μας δείξουν συμπόνια και οι άλλοι. Ναι. Να μας λυπηθούν. Μας πούν, μάνα μου, καημενούλη μου, καμιά δεν σ' αγαπάει. Το καημενούλη μου, κανείς δεν το αγαπάει. Το καημενούλη μου, κανείς δεν το πηδάει. Το καημενούλη μου, καταλαβαίνεις, δηλαδή, έτσι, όλα μαύρα. Όλα μαύρα. Και τι κρίμα που είσαι, και δεν χρειάζεται και να προσπαθείς κιόλας. Ναι. Και δεν κινδυνεύεις να αποτύχεις κιόλας, γιατί όλα είναι μαύρα. Το ίδιο καταστρεπτικό με το να είναι όλα ροζ. Το ίδιο καταστροφικό. Αυτές τις σκέψεις έχω για αυτό το θέμα. Θα ήταν ενδιαφέρον να διαβάσω τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Αυτό που θέλω έτσι να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι οπωσδήποτε αυτό το βίντεο δεν εφαρμόζει σε κακοποιητικές σχέσεις. Οπωσδήποτε αυτό το βίντεο δεν εφαρμόζει σε συνθήκες στις οποίες
Έχουμε απέναντι μας έναν άνθρωπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ο οποίος δεν δείχνει καμία απολύτως ενσυναίσθηση, ανάληψη ευθύνης κλπ. Το βίντεο αυτό εφαρμόζει για περιπτώσεις τις οποίες ένας άνθρωπος που έχει καεί με το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Και το φυσάει τόσο πολύ που πέφτει όλο κάτω και δεν μπορεί να το φάει. Αυτή είναι η άποψη. Σας χαιρετώ.